Του Χριστού, αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 758, σελίς 758, κεφάλαιον ΚΣ από το βιβλίο Ιεζεκιήλ. Ιεζεκιήλ, ο προφήτης, ΚΣ κεφάλαιο, σελίς 758. Και εν το ενδεκάτο έτη, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον: «Ιε ανθρώπου, επειδή Τύρος, είπε κατά της Ιερουσαλήμ, έβγε, συνετρίβει η πύλη των λαών, εστράφει προς εμέ, θέλω γεμιστεί, διότι ηρημώθη, δια τούτο το λέει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Τύρος, και θέλω επεγείρει εναντίον σου ένθυπνη πολλά, ως επεγείρει η θάλασσα τα κύματα αυτής, και θέλω σου καταστρέψει τα τείχη της Τύρου και κατεδαφίσει τους πύργους αυτής, και θέλω ξύσει το χώμα αυτής από αυτής και καταστήσει αυτήν ως λιόπετραν. Θέλει είστε δια να εξαπλώνωση δίκτυα εν μέσω της θαλάσσης. Διότι εγώ ελάλησα, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλει κατασταθεί διαρπαγή των εθνών, και εκόμε αυτή εν τη παιδιάδη θέλουσι να εξολοθρευτεί εν μαχαίρα και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω φέρει κατά τη Τύρου τον Αβγοδονόσορ βασιλέα της Βαβυλώνος βασιλέα βασιλέων από βορρά με θύπων και με τα αρμάτων και με θυπαίων και συνάξεως και λαού πολλού. Ούτως θέλει εξολοθρεύσει τη μάχη εν μαχαίρα τα σκόμα σου εν τη παιδιάδη, και θέλει εγείρει προμαχώνας εναντίον σου και θέλει κάμει προχώματα εναντίον σου και υψώσει κατά σου ασπίδας, και θέλει στήσει τας πολεμικάς μηχανάς αυτού επί τα τείχη σου, και με τους πελέκης αυτού θέλει καταβάλει τους πύργους σου. Από του πλήθους των ύπων αυτού ο κορνιωτός αυτών θέλει σε σκεπάσει. Τα τείχη σου θέλουσι συνστεί από του ήχου των υπαίων και των τροχών και των αμαξών, όταν εισέρχονται εις τα σπήλα σου, καθώς εισέρχονται εις πόλην εκπορθουμένη. Με τα σοπλά στον ύπον αυτών, αυτού θέλει καταπατήσει πάσα στα σοδού σου. Το λαό σου θέλει θανατώσει εν μαχαίρα, και η ισχυρή σου φρορή θέλουσι καταβληθεί εις την γην. Και θέλουσι διαρπάσει τα πλούτη σου και λαφυραγωγήσει τα εμπορεύματά σου, και θέλουσι καταβάλει τα τείχη σου και κρυμνήσει τους οίκους σου τους ωραίους, και θέλουν συρρύψει εις το μέσον των υδάτων τους λίθους σου και τα ξύλα σου και το χώμα σου, και θέλω παύση των θόρυβων των ασμάτων σου, και η φωνή των κιθαρών σου δεν θέλει ακουστεί πλέον, και θέλω σε καταστήσει ως λιόπετραν, θέλεις είστε δια να εξαπλώνωση δίκτυα, δεν θέλεις πλέον οικοδομηθεί, διότι εγώ ο Κύριος ελάλησα, λέει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Είναι 11 χρόνια αφότου ο Θεός κατέστρεψε, εντελώς όμως, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα. Βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η καταστροφή προήλθε από την αμαρτία, από την ανομία, προήλθε από τις παραβάσεις, προήλθε από την ειδωλολατρία και κάθε κακό το οποίο ο λαός Ιούδα ενώπιον του Θεού εστάθη λατρεύοντας ξένους θεούς. Όμως, μετά από 11 χρόνια, ο Θεός μιλάει για την Τύρο, είναι η πρωτεύουσα των Φινίκων, της Φινίκης, αρχαίος λαός, και μιλάει με φοβερή αυστηρότητα. Προφητεύει καταστροφές. Και μάλιστα από τον ίδιο το βασιλιά, όπως ομολογεί ο λόγος του Θεού των βασιλέων, τον Αβγοδονόσορα. Καταστροφές φοβερές. Θυμηθείτε ότι ο βασιλιάς της Τύρου, ο Χιράμ, ήταν φίλος του Δαβίδ και φίλος του Σολομώντα και πιστός στο Θεό, καθώς ομολόγησε ότι ο Θεός έκανε χάρη στο λαό του Ιούδα και χάρισε βασιλέα σοφό και ταπεινό το Σολομώντα,
γιατί αγάπησε το λαό του Ιούδα. Και με αυτόν τον άνθρωπο, το Χιράμ, ο Θεός βοήθησε το Σολομώντα να εκπληρώσει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού, το έργο που ο Θεός είχε προβλέψει για το Σολομώντα, να οικοδομηθεί ο ναός, ο μοναδικός ναός του Θεού επί της γης. Και ανθρώπους σοφούς και συνετούς στην οικοδομή απέστειλε ο Θεός διά του Χιράμ, αλλά και ξύλα, αλλά και υλικά. Δηλαδή, θα τολμούσα να πω ότι δεν θα μπορούσε να εκτελέσει ο Θεός το έργο αυτό το μέγα και θαυμαστό διά του Σολομώντα, τον ναόν, τον μοναδικό, που και πάλι θα χτιστεί, είναι σημείο στο σχέδιο και στο έργο του Θεού, μέχρι σήμερα και πάντοτε, εάν δεν υπήρχε η Τύρος και ο Χιράμ. Καταστρέφεται ο Ιούδας και ο Θεός μιλάει πολύ σκληρά για την Τύρο και για το βασιλέα της. Και ψάχνω να βρω ποια ήταν η αμαρτία του και ο Θεός μας περιγράφει κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά είναι και τρομακτικό. Τουλάχιστον αν το συγκρίνει κανείς με τις αμαρτίες του λαού του Θεού, λαμβανομένου υπόψη ότι και η Τύρος δεν ήταν λαός Θεού. Τι είναι αυτό που είδε ο Θεός τόσο σοβαρό που αποφάσισε να εγείρει εκδικητική κρίση, εκδίκηση θα τολμούσα να πω, προς έναν λαό που δεν ήξερε και πολλά πράγματα. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, όταν ξέρεις θα δαρθείς πολύ. Όταν δεν ξέρεις θα δαρθείς λίγο πράτων αμαρτία. Ακόμη λέει, σε εκείνον στον οποίον εδόθη θα ζητήσουν πολλά, σε εκείνον στον οποίον εμπιστεύθηκε ο Θεός θα απαιτήσουν περισσότερα. Τι είναι αυτό που δημιούργησε στον Θεό αυτή την ένταση εναντίον της Τύρου και του λαού του? Λέγει λοιπόν ότι όταν κατεστράφει από τον Αυγοδονόσορα δια θελήματος του Θεού Ιερουσαλήμ, η Τύρος είπε, θριαμβολόγησε, ευχαριστήθηκε, χάρηκε, είπε μπράβο για την καταστροφή, συνετρίβει και ομολογεί ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πύλη των λαών, πολύ μεγάλη λέξη, και είναι η Ιερουσαλήμ, ήταν η πύλη των λαών και σήμερα είναι η νέα Ιερουσαλήμ, η πύλη των λαών δια της οποίας πύλης εισέρχονται τα έθνη στην παρουσία του Θεού. Χάρηκε η Τύρος για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ομολόγησε ότι είναι η πύλη των λαών και σκέφτηκε ότι τώρα από μένα θα έρχονται και θα περνάνε τα έθνη και θα γεμιστώ και δεν θα ερημώσω. Να το δούμε λίγο, αδερφοί, στη σημερινή μας κατάσταση. Υπάρχει η εκκλησία η γειτονική. Τη βλέπουμε ότι ο Θεός την αποδοκιμάζει και εμείς χαιρόμαστε λέγοντας αυτοί θα φύγουν από εκεί και θα έρθουν σε εμάς. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Μα καθόλου δεν αρέσει στο Θεό. Θα αδειάσει, θα ερημώσει και εμείς θα γεμίσουμε. Όμως ο Θεός δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Θεός λέει ότι τον δικό μου οίκο θα τον γεμίσω. Πρέπει ο οίκος μου να γεμιστεί. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος είναι ο οίκος του Θεού. Όχι ποιος νομίζουμε, ποιος φανταζόμαστε. Ποιον παραδέχεται ο Θεός για νίκον του. Γιατί είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι ο οίκος του Θεού θα γεμιστεί τις έσχατες ημέρες.
Θα στέλνει δούλους και θα φωνάζουν από τους δρόμους, από τα χαλάσματα, από τα χωράφια, μέχρι να αναγκάσει τους ανθρώπους να γεμιστεί ο οίκος του για να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος μόνο αν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Εάν λοιπόν μέσα σε μία τοπική εκκλησία, εγώ θα το πω όμως και πιο καλά, γιατί από πού αρχίζει η εκκλησία? Από το άτομο, την οικογένεια και ύστερα γίνεται εκκλησία. Δεν αποτελείται η εκκλησία από διαλυμένες οικογένειες. Αποτελείται η εκκλησία από οικογένειες που έχουν βρει χάρη από το Θεό. Δεν είναι να χαρώ όταν καταστρέφεται η οικογένεια του αδελφού μου ή του άλλου αδελφού μου και να πω, για κοίταξε, καμάρι, τι σπουδαίος είμαι εγώ. Δεν αρέσει στο Θεό. Να χαίρεσαι με τα κλαιόντων. Στο Θεό αρέσει να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Και αυτός είναι νόμος πνευματικός που έχει συνέπειες, επιφέρει συνέπειες. Ο νόμος αυτός ο πνευματικός, να χαιρόμεθα με τα χαιρόντων και να κλαίμε με τα κλαιόντων. Η Τύρος λοιπόν χάρηκε, και αυτό δεν άρεσε καθόλου στο Θεό, αλλά χάρηκε, θα τολμούσα να πω, ναι για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά πιο πολύ χάρηκε γιατί θεώρησε ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ θα φέρει την ευλογία στην ίδια την Τύρο, και είναι έξω από το θέλημα του Θεού και από το πνεύμα του Θεού. Έξω. Η ευλογία του Θεού δεν εξαρτάται από την καταστροφή των άλλων. Η ευλογία του Θεού εξαρτάται από τη χάρη του Θεού σε σένα, και επειδή δεν είναι σήμερα το μήνυμα εκκλησιαστικό αλλά προσωπικό, να μην πάει το μυαλό μας στις εκκλησίες, να πάει το μυαλό μας στον οίκον του Θεού που είναι το σώμα μας, στον οίκον του Θεού που είναι η οικογένειά μας, και από εκεί και πέρα ανήκουν όλα στο Θεό. Όμως το σώμα μου, εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου είναι στα χέρια μου. Δεν πρόκειται να ευλογηθεί η ζωή σου όταν δεν πάει καλά ο άλλος νομίζοντας ότι θα κερδίσει από αυτόν. Αποκλείεται. Η ευλογία του Θεού στη ζωή σου θα έρθει μόνο αν βρεις χάρη από το Θεό, αν ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού, αν αγαπήσεις το Χριστό και το Λόγο Του και εμπιστευθείς τη ζωή σου στην παρουσία Του. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Εάν μάλιστα χαρείς με την ταλαιπωρία των άλλων, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός είναι αντίον σου. Όμως, πώς έφτασε? Άστο παιδί, μην ανησυχείτε, καθίστε. Έτσι γυρίζουν τα παιδιά μας εδώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι δικά μας παιδιά όλα. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μην νομίσουμε, αδερφοί, ότι είναι δυνατόν να κλέψουμε την ευλογία με οποιοδήποτε τρόπο. Να εκμεταλλευτούμε το Θεό για να μας ευλογήσει. Να εκμεταλλευτούμε τον αδερφό μας για να ευλογηθούμε. Όμως, ποιο είναι το μυστικό, πώς έφτασε ο φίλος του Δαβίδ, άρα φίλος του Θεού, η ευλογημένη Τύρος που ο Θεός αγαθώς ευλόγησε σφόδρα. Γιατί την ευλόγησε σφόδρα την Τύρο τότε? Γιατί έπραξε τη δικαιοσύνη του Θεού, εξεπλήρωσε το θέλημα του Θεού, συμμετείχε στο μέγα έργο να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Και όταν ο άνθρωπος, και αυτό είναι το μυστικό, όταν ο άνθρωπος πράττει, όχι πράξει μια φορά, πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού, το έργο της δικαιοσύνης του Θεού είναι η ειρήνη. Δεν υπάρχει χαρά για καταστροφή, η πόλεμος, η ταραχή, η ειρήνη. Και το αποτέλεσμα
της εκπλήρωσης, της εκτέλεσης της δικαιοσύνης του Θεού είναι ησυχία, ασφάλεια και ευπορία. Γι' αυτό και ο Θεός, αδερφοί, δεν θέλει να βλέπουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ο Θεός θέλει να βλέπουμε μόνο επάνω. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Ξαναλέω όμως, τι είναι αυτό που οδήγησε την Τύρο και τους ανθρώπους, τους ευλογημένους της Τύρου, καθώς έπραξαν τη δικαιοσύνη του Θεού και ήλθε η ειρήνη του Θεού στην πόλη αυτή και ήλθε η ησυχία και η ασφάλεια και η ευπορία και η ευλογία. Τι ήταν αυτό που χάλασε? Για να προσέξουμε. Να προσέξουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες. Να προσέξουμε. Μην πέσουμε κι εμείς σε αυτό το λάθος δρόμο που οδηγεί όχι σε αδιέξοδο, αλλά σε κρίση Θεού. Πάμε στην επόμενη σελίδα 760 να διαβάσουμε τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και ποια είναι η αιτία του κακού που εκδηλώθηκε με χαρά στην καρδιά τους για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Διαβάζω από το ΚΙ κεφάλαιο. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγει ο Ιζεκίλ, ιέ ανθρώπου, πες προς τον ηγεμόνα της Τύρου, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας, εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθιμε, εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος, αλλά οχι Θεός και έκαμε στην καρδιά σου ως καρδίαν Θεού». Κοιτάξτε τι ομολογεί ο Θεός. Ο Θεός τι θέλει να είναι η καρδιά μας? Κατά την καρδιά του Θεού. Ο ηγεμόν της Τύρου τι έκανε την καρδιά του ως καρδία Θεού? Μία λεξούλα, τεράστια διαφορά. Φοβερή διαφορά. Άλλο η καρδιά μου να συμβαδίζει με την καρδιά του Θεού και άλλο να θέλω η καρδιά του Θεού να συμβαδίζει με τη δική μου την καρδιά. Πιο απλά, άλλο είναι εγώ να υποτάσσω το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού και άλλο να θέλω ο Θεός να υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημά μου. Πιο απλά, άλλο είναι να θέλω να κάνει ο Θεός αυτό που θέλω και άλλο είναι να θέλω να κάνει ο Θεός αυτό που Αυτός θέλει. Τέλεια διαφορά, τόσο μικρή στα λόγια. Φοβερή διαφορά. Όμως επαναλαμβάνω, ευλογημένος ο ηγεμόνας της Τύρου, ευλογημένη η Τύρος, ευλογημένος ο λαός, γιατί έπραξε τότε, επειδή ήταν φίλος του Δαβίδ, πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ευλόγησε. Με τι ευλογία, ακούτε. Τρία εδάφιο. «Ιδού, εσύ είσαι σοφότερος του Δανιήλ, ουδέν μυστήριον είναι και κρυμμένον από σου». Αποκαλύψεις, διάκριση πνεύματος, φανερώσεις στο βασιλιά, στον ηγεμόνα της Τύρου. Έδωσε ο Θεός, επειδή έπραξε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού τότε. Τώρα όμως ήρθε ο καιρός και χάνονται όλα αυτά. Άμεσα, γρήγορα. Γιατί? Το ξαναδιαβάζω. Επειδή υψώθη η καρδία σου και υψώθη η καρδία σου, διότι μετεβλήθη η καρδιά σου αντί να είναι σαν την καρδιά του Θεού, έγινε σαν καρδιά Θεού που κάνει ό,τι θέλει. Επειδή τον ευλογεί ο Θεός, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός τον ευλόγησε, του δώσε φανερώσεις, αποκαλύψεις, πνευματικά χαρίσματα. Δεύτερον, δια τη σοφία σου που σου εδόθη και δια τη συνέσεώ σου έκαμες εις αυτόν δύναμη και απέκτησας εν της θησαυρή σου χρυσίων και αρχύριων. Ησυχία, ασφάλεια, ευπορία, σοφία και σύνεση, απόλυτη ευλογία. Γιατί, θυμηθείτε, έπραξε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού τότε ο ηγεμόν της Τύρου. Τρίτον, πέντε εδάφιο, δια της μεγάλης σου σοφίας ύφξησα στα πλούτη σου δια του εμπορίου και η καρδιά σου υψώθη δια την δύναμή σου. Η ευλογία δηλαδή έγινε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ότι τον ευλόγησε, τους ευλόγησε ο Θεός, όχι με προσωποληψία,
με αιτία, καθώς έπραξαν πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, αυτοί πώς διαχειρίστηκαν την ευλογία του Θεού? Υψώθη η καρδιά τους με υπερηφάνεια. Νόμισαν ότι αυτοί είναι. Και πού το οδηγήθηκαν στη σκέψη? Χάρηκαν για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, γιατί τώρα που έφυγε από τη Μέση Ιερουσαλήμ, εμείς θα γεμιστούμε. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, επειδή έκαμε στην καρδία σου ως καρδίαν Θεού, και εγώ λέω όχι κατά την καρδία του Θεού, ιδού δια τούτο θέλω φέρει εναντίον σου ξένους, τους τρομεροτέρους των εθνών, και θέλουσιν εξπάσει τα ξύφη αυτών κατά του κάλου σου που ο Θεός σου έδωσε, κατά τη σοφία σου και κατά της λαμπρότητός σου. Ευλογημένη Τύρος, ευλογημένη οικογένεια, ευλογημένος άνθρωπος που όμως δεν διαχειρίστηκε ταπεινά, φρόνημα, δίδοντας δόξα σε αυτόν που χαρίζει πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειον, και θεώρησαν ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά και θα τα καταφέρουν και πολύ καλύτερα στο μέλλον. Όμως, αδερφοί, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, έστω και ο απόλυτα ευλογημένος, εάν σπείρει στη σάρκα, θα φέρει φθορά. Μόνο αν σπέρνει το Πνεύμα το Άγιο, που τι σημαίνει σπέρνω στο Πνεύμα το Άγιο? Αναλαμβάνω, αποδέχομαι την απόλυτη ταπείνωσή μου και διοίκησή μου από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίος στη ζωή μου. Είμαι αγόμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά αυτό είναι απόφαση. Εξ επιγνώσεως της αληθείας. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή την απόφαση αν δεν γνωρίσεις την απόλυτη αλήθεια που μόνο ο Λόγος του Θεού φανερώνει στους ανθρώπους. Και πώς γνωρίζω την απόλυτη αλήθεια? Ο Θεός υψώνει και ο Θεός ταπεινώνει. Ο Θεός ευλογεί, αλλά και ο Θεός απομακρύνεται. Δεν είσαι εσύ η αιτία της ευλογίας της ζωής σου. Η αιτία της ευλογίας της ζωής σου είναι ο Χριστός, τον οποίον ο Θεός απέστειλε και εσύ τον δέχτηκες. Και ο Θεός σε πήρε, σε ευλόγησε, σε αγίασε, σε καθάρισε, γιατί αυτή είναι η αποστολή Του. Και όπως ο Θεός έστειλε το Χριστό σε σένα, έτσι τώρα και ο Χριστός θέλει να στείλει εσένα. Τι να σε στείλει? Να πας σαν Θεός? Ο Χριστός δεν ήρθε σαν Θεός, ήρθε σαν ομοιοπαθής με ημάς, σαν άνθρωπος και μάλιστα σαν δούλος, και μάλιστα ο πιο ταπεινός δούλος, που εταπείνωσε κατά πάντα τον εαυτό του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ο Χριστός θα στείλει εσένα και εσύ θα πας σαν Θεός και θα ευλογηθείς. Αλίμονό μας να το σκεφτούμε αυτό. Εάν θέλεις πραγματικά να σε ευλογεί ο Θεός τη ζωή σου, όπως ο Θεός απέστειλε τον Χριστό σαν δούλο και αυτός ταπείνωσε τον εαυτό του κατά πάντα, έτσι και σένα ο Χριστός σε θέλει σαν δούλο και ζητάει και περιμένει από σένα να δει την ταπείνωσή σου. Γιατί? Για να σε ευλογήσει, αλλά εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 250.